Ο ηλικιωμένος χειριστής του σκάφους βρίσκεται ημιλιπόθυμος στη θάλασσα. Ένας κάτοικος του Μαρμαρίου τον έχει σώσει και τον έχει αγκαλιάσει. Κρατιώνται από μια βάρκα. Σε πολύ κοντινή απόσταση πέρασε ένα σκάφος. Η συνέχεια δεν μπορούσαν να τη φανταστούν. Εκείνη την ώρα έγινε η έκρηξη μεγάλη, το μπαμ, το μεγάλο. Αμέσως, όπως ήταν, είδαμε τους καπνούς, είδαμε θρήματα στον αέρα, πλαστικά στη θάλασσα και κατευθείαν γυρίσαμε όπως είναι και πήγαμε πάνω στο σκάφος να δούμε τι συμβαίνει. Το μυαλό μας πήγε στο κακό κατευθείαν, ότι ο άνθρωπος που είναι μέσα είναι νεκρός. Όταν πλησίασαν το σκάφος, είδαν τον ηλικιωμένο να κρατιέται στο μπροστινό μέρος του και να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Μόλις έφτασα κοντά, του είπα αν είναι καλά, τον ρώτησα αν είναι καλά, δεν μου απαντούσε και του λέω κατευθείαν πέσε στη θάλασσα. Ευτυχώς μ' άκουσε, έπεσε μέσα στη θάλασσα και εκείνη την ώρα μόλις έπεσε στη θάλασσα, πήδηξε ο αδερφός μου μέσα, ο Ανδρέας, τον πιάσαμε, τον πήρε αγκαλιά. Στη συνέχεια του έριξα εγώ ένα σκηνή, τον πήραμε λίγο μακριά από το σκάφος αυτό για να μην κάνει δεύτερη έκρηξη. Ο χειριστής του σκάφους ήταν τραυματισμένος στα πόδια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καρίστου για τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ήταν σαν ακροτηριασμένο ήταν από το πόδι, δηλαδή κάτω από την έκρηξη που έγινε και το άλλο στο πόδι ήταν, είχε εκδορές, αρκετές εκδορές πάνω. Του έλεγε ο αδερφός μου ότι δεν νιώθω τα πόδια μου, δεν νιώθω τα πόδια μου. Ο αδερφός μου το ρώτα και του λέει είσαι το κεφάλι σου πονάει, η μέση σου την αισθάνεσαι, εντάξει λέει είναι το κεφάλι μου τη μέση μου, τα πόδια μου δεν αισθάνομαι, ποια είναι τα πόδια μου. Τα στελέχη του Δημεναρχείου Μαρμαρίου έχουν αναλάβει την έρευνα για τα αίτια της έκρηξης. Από ό,τι φαίνεται είχε πρόβλημα με τις εξαγωγές των καύσα αερίων, μάλλον είχε κάποιο βούλωμα στις εξαγωγές. Και αυτές οι μηχανές κάνουν επιστροφή πίσω πάλι τα καυσαέρια και έγινε η ανάπλεξη και έκανε τον μπαμ. Λίγη ώρα μετά τη φωτιά το σκάφος βυθίστηκε ενώ γίνεται προσπάθεια να αποφευθεί η ρήπανση.